Θύμα της οικονομικής κρίσης πέφτει η δημιουργία εταιρείας Υποδομές Κρήτης ΑΕ, η οποία θα αναλάμβανε τη δημοπράτηση και επίβλεψη του βόρειου οδικού άξονα με κρατικούς πόρους μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Όπως είναι φυσικό στις καλένδες, μετατίθεται η ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα στα πρότυπα της Εγνατίας Οδού. Αναπόφευκτα, το Υπουργείο οδηγείται στο μοντέλο παραχώρησης που επιτρέπει κομμάτι του έργου να αναλαμβάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοδίων. Δεν ξέρω και δεν απορώ πώς σκέφτεται το Υπουργείο να κάνει μια τέτοια επαναχώρηση τη στιγμή που είχε εξετάσει επισταμένως και μας είχε αναλύσει και εδώ ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι εφικτός. Αλλάζει ρότα το Υπουργείο Υποδομών στο θέμα της ανακατασκευής του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε χθες, η κατασκευή και λειτουργία του βόρειου και νότιου οδικού άξονα του νησιού πρόκειται να γίνει με συμβάσεις παραχώρησης κατά το πρότυπο των υπολείπων εθνικών οδών. Η οικονομική κρίση λοιπόν όθησε το Υπουργείο Υποδομών να ανακατασκευάσει τα σχέδιά του για το βόρειο και νότιο οδικό άξονα. Αρχικά είχε ανακοινώσει τη δημιουργία της εταιρείας Υποδομές Κρήτη ΑΕ στο πρότυπο της Εγνατίας Οδού, δηλαδή μιας κρατικής ανώνυμης εταιρείας που θα αναλάμβανε τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου με κρατικούς πόρους. Τώρα όμως, από ό,τι φαίνεται, οδηγείται το Υπουργείο στο γνωστό μοντέλο των συμβάσεων παραχώρησης, δηλαδή την κατασκευή και διαχείριση του δρόμου από ιδιώτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα την ίσπραξη διοδίων. Καταρχήν, αυτή η ιδέα και η δυναμική της ανάπτυξης μιας τέτοιας εταιρείας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και μάλιστα εν ώψη και Καλλικράτη, που υποτίθεται ότι θέλουμε μια ενισχυμένη περιφέρεια και που να διαχειρίζεται τα έργα της και να έχει αρμοδιότητες πάνω σε αυτό και πρώτο λόγο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πάμε πάλι κλασικά στη μέθοδο τη λεγόμενη παραχώρηση. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε το δημόσιο τόσα χρόνια και η πολιτεία να τον έχει ολοκληρώσει χωρίς να επιβαρύνει τον πολίτη, να μιλήσουμε για έργο παραχώρηση που προφανώς σημαίνουν διόδια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η λύση για το ΒΟΑΚ μέσω των συμβάσεων παραχώρησης δεν θα αποτελέσει λύση. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όπως τόνισε ο κ. Πιταριδάκης, και ανάλογα παραδείγματα σε άλλους δρόμους της χώρας έχουν δείξει ότι τράπεζες και εργολάβος καθυστερούν την αποπεράτωση του έργου, καθώς δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο τρόπο η παραχωρεί. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο, θα έλεγα, ενδιαφέρον, αλλά και πίεση, θα έλεγα, συγχρόνως όλης της κοινωνίας της Κρήτης, να αναδείξουμε ότι αυτή εν τέλει η αλλαγή στάσης της κυβέρνησης θα είναι ζημιογόνα έως επικίνδυνη εν τέλει για το, να δούμε σε ένα μέλλον 15-20 χρόνια βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη. Όσον αφορά στο έργο από τα 310 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, μόλις τα 41 προσφέρουν συνθήκες οδήγησης αυτοκινητόδρομου, ενώ βελτιώσεις έχουν γίνει σε ακόμα 70 χιλιόμετρα. Για την ολοκλήρωση του άξονα και τη μετατροπή του σε αυτοκινητόδρομο απαιτείται η κατασκευή 269 χιλιόμετρων. Από αυτά, για τα 135 υπάρχουν μελέτες, ενώ για τα υπόλοιπα 134 δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία μελέτη. Σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Αθανάσιος Καρούτζος δεν ήθελε να σχολιάσει την απόφαση του Υπουργείου. Αυτά είναι ζητήματα που τα χειρίζεται το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών και δεν είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Ναι, αλλά το Υπουργείο ξεκίνησε την πρόσληψη συμβούλων σε αυτό το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων. Ξεκινάει από τον ΟΣΕ. Προφανώς το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι ναι, εντάσσουμε την Κρήτη σε αυτό. Εσείς πώς το κρίνετε όλο αυτό, πώς Γενικός Γραμματέας? Σας είπα, δεν έχω καμία αρμοδιότητα και δεν μπορώ να κρίνω τα πράγματα.